Υπουργός Εργασίας, Πολιτεύθυνος Νάς. Στέκεται και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, που έχει ένα κομμάτι ακόμα του έργου του Υπουργείου. Στέκεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι πολλοί υπουργοί, αποτέλεσμα του διαμελισμού ενός ιστορικού Υπουργείου. Ξέρετε ότι σπάει, δύσκολα κολλάει. Και αν κολλήσει καλά, πάντα φαίνονται οι ροχμές. Ποτέ, στους 6 μήνες που είμαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Ποτέ. Ποτέ δεν είπα ποια κατάσταση ήταν και στο Υπουργείο, σε ποια κατάσταση ήταν οι προηγούμενοι φορείς, οι υπηρεσίες, το θεσμικό πλαίσιο, οι εκκρεμότητες. Ποτέ. Δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Επιγραμματικά απλά αναφέρω ότι δικαίως στο πρόσωπό μου βλέπετε τον ΝΑΤ, δικαίως στο πρόσωπό μου βλέπετε όλες τις δομές του Υπουργείου Ναυτιλίας που τις γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε η ελληνική ναυτιλία. Στέκομαι μπροστά σας με ειλικρίνεια, σεβασμό. Γνωρίζω πολύ καλά το έργο νησί που έχει ζήσει από τη θάλασσα και έχει μεγαλουργήσει από τη θάλασσα. Πιστεύω ότι είναι αντιληπτό το σύνδεσμο στις συνθήκες αυτές που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η πρώτη προτεραιότητα
Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κοινή τεχνολογία. Αυτά όμως ξέρουμε ότι είναι τα μικρά και να κατακτήσουμε και ξανά το χαμένο ρεύμα. Όλοι μαζί το πλοίο μπορεί να ναυτικό δεν κινείται. Όσο και να εξελιχθεί η τεχνολογία. Ο ναυτικός είναι η ψυχή του πλοίου. Το καπετάνιο. Δεν θέλω να κάνω προσωπική ομιλία, ούτε να δώσω κάποια θέματα έθιξε το μέλος ο πρόεδρος. Να σας δώσω απαντήσεις. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Σήμερα στεκόμαστε μπροστά στη θέση αυτή τη νέα χρονιά να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε να κάνω όλα καλά, να έχουμε οι συνάδελφοί σας πάντα καλές θάλασσες. Να συγχαρούμε και να βραβεύσουμε αυτούς που θυσιάστηκαν που έδωσαν τον εαυτό τους, τον καλύτερο εαυτό τους, για να σώσουν ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα και να τους διαβεβαιώσουμε, εγώ προσωπικά, ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι δυνατόν, για συνεργασία μαζί σας, για να αναπτύξουμε την ναυτιλιακή και ναυτική τιμή της χώρας, η οποία δυστυχώς έχει τρωθεί τα τελευταία χρόνια. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό αποτελεί υπόσχεση και δέσμευση. Αλλά θα το κάνουμε μαζί. Μαζί θα συνοηθούμε, μαζί θα αποφασίσουμε τι θα πει προσαρμογή στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να το εξετάσουμε και δεν αναφέρομαι σε αυτό που μόλις σκέφτηκε ο αγαπητός Γενικός Γραμματέας που ήταν λίγο μεγάλο. Αναφέρομαι σε πάρα πολλά. Τι θα πει προσαρμογή, για παράδειγμα, ναυτική εκπαίδευση. Πώς θα προσαρμόσουμε καλύτερα την ποιότητα, την εκπαίδευσή μας, τις απαιτήσεις της SCW. Όταν πεθάνουμε ή μετά. Όλα, αγαπητοί φίλοι, αυτά όλα είναι κρίκη μιας αλυσίδας. Μαζί προχωρούμε σε αυτή την ενδυνάμωση. Κομμάτι-κομμάτι. Να θυμίσω, επειδή έχει μια γραφή που αυτές εδώ, ότι πριν από ένα μόλις χρόνο είχε να σπίτι να κλείσουμε τις σχολές. Σχολές που πήγαν στον αέρα, δεν είχαν καμία νομιμοποίηση η κτηριακή τους υποδομή. Δεν υπήρχε δυνατότητα να καλυφθεί το κόστος αυτής της δραστηριότητας οικονομικής, γιατί η οικονομική δραστηριότητα έχει εκπαίδευση και όλα αυτά. Όμως, με τη συνεργασία όλων των φορέων, μιλώ και των φορέων των πλειοκτητών, αλλά και της ναυτεργασίας, βάλαμε στη σειρά ένα σχέδιο και το υλοποιούμε. Δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά σε μια μέρα στην Ελλάδα. Ειδικά όταν έχουν δημιουργηθεί τέτοιες αρνητικές προβλήματα στην ναυτιλιακή διοίκηση. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινάμε με ένα νομικό πλαίσιο καινούργιο. Για τα λιμάνια μας. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος. Πάρα πολύ σημαντικό. Τα λιμάνια μας δεν έχουν αξιοποιήσει όλο το δυναμικό τους. Είπα προχθές στη Βουλή ότι τα λιμάνια ανήκουν στους Έλληνες μόνο όταν αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό τους. Αυτό είναι ο στόχος του νομοσχεδίου μας. Η νησιωτική πολιτική. Για πρώτη φορά δημιουργούμε το θεσμικό πλαίσιο για την νησιωτική Ελλάδα. Να μπορούμε να εξετάζουμε, να υποχρεώνονται όλοι όσοι λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, όσοι αποφασίζουν πολιτικές, οριζόντιες, οικονομιακές, πριν τις αποφασίσουν, να γνωρίσουν ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην νησιωτική Ελλάδα, στον νησιωτικό χώρο. Και ανάλογα να τις προσαρμόσουν. Ναυτιλιακή πολιτική. Ναυτική εκπαίδευση. Ναυτεργασία. Όλα αυτά απαιτούν ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο το οποίο η ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση με την αναδιοργάνωσή τη, γιατί και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα μπορέσει να το υποστηρίξει αποτελεσματικά αυτή τη χρονιά. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλους, στις οικογένειές σας, στα παιδιά σας, στους ανθρώπους τους οποίους ζείτε και εργάζεστε, μια καλή και δημιουργική χρονιά, πάνω απ' όλα με υγεία. Ευχαριστώ.